Μία από τις συζητήσεις που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, για τα οποία ερωτήθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και ο Υπουργός Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός λοιπόν για ακόμα μία φορά αποκάλυψε ένα νέο νούμερο, καθώς ισχυρίστηκε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει δάνειο ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ο ίδιος στο παρελθόν είχε μιλήσει για 120 εκατομμύρια, για 100 εκατομμύρια, αλλά και 200 εκατομμύρια. Όλη μας την εκλογική επιχορήγηση πλην των μισθών των υπαλλήλων τη δίνουμε στις τράπεζες για την πληρωμή του χρέους. Ο λόγος που το χρέος μας διαρκώς αυξάνεται είναι τα λεγόμενα πανωτόκια. Και κανένας άλλος λόγος. Και πώς κάνετε αυτή την καμπάνια, Υπουργέ? Η Νέα Εγώ βλέπω Δημοκρατία. Ότι κάνετε μια δαπανηρή καμπάνια. Η Νέα Δημοκρατία. Πιο ακριβή από τον άλλο κομμάτι. Η Νέα Δημοκρατία έχει υπάρει από κάποιος την καμπάνια τράπεζ... σας θα έλεγε... Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει από τις τράπεζες δάνεια ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει το ξετανούμε, θα λέω, αν το σας στέλνω. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει σε δάνεια 120 εκατομμύρια. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει δάνεια 100 εκατομμύρια. Το οποίο είχε ένα δανεισμό, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, αλλά είναι περίπου 120-130 εκατομμύρια. Μακάρι να τους παραπάνω. Κοντά στα 200. Αν το ξετανούμε, θα λέω, αν το σας στέλνω. Εντάξει, πιστεύω.